από αύριο επιτέλους θα μπορέσουμε να στελεχώσουμε τα σχολεία. Μετά από μεγάλη προσπάθεια του Δήμου έχουμε παρκεί άτομα για να γίνει η στελέχωση των σχολείων και θα προχωρήσουμε σε μια πιο... σε την κανονικότητα. Θα πάμε στην καθημερινότητά μας, αυτή που γνωρίζουμε. Θα υπάρχουν καθαρίστρια στα σχολεία και θα μπορούμε να παραδίδουμε το σχολείο και εμεί όπω πρέπει για να μπαίνουν το πρωί τα παιδάκια στο σχολείο μέσα. Έστω και καθυστερημένα. Έστω και πολύ καθυστερημένα θα έλεγα. Είναι θέμα Υπουργείου, είναι ένα πρόβλημα μόνιμο που θα πρέπει να λυθεί. Έχουμε άλλου Δήμου, όπω είναι ο Δήμο Φεστού, ο οποίο δεν έχει ακόμα βγάλει ούτε τον προσωρινό πίνακα. Πάει 20 του μήνα για να δούμε αν θα μπουν οι καθαρίστε με στα σχολεία. Και μιλάμε για έναν αριθμό Έχουμε σχολεία τα οποία τα καθαρίσανε δασκάλοι και καθηγητέ και εδώ στο Δήμο Ηρακλείου. Γιατί η Σχολική Επιτροπή έδωσε εντολή να μπουν κάποια συνεργεία, αλλά δεν υπαρκούν τα συνεργεία του Ηρακλείου για να καλύψουν 260 σχολεία σε καμία περίπτωση. Είδαμε δασκάλου να πιάνουν σκούπα και φαράσει. Είδαμε μαθητέ σε κάποιε περιπτώσει να καθαρίζουν τι αυλέ. Είδαμε γονεί να καθαρίζουν τα σχολεία, βρεθήκαμε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση που δεν δικαιολογείται το 2023, που όλα υποτίθεται ότι είναι ηλεκτρονικά, άρα οι ανάγκες των σχολείων είναι γνωστές στα Υπουργεία και θα έπρεπε όλα να γίνονται σε πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Πέσαμε σε, ένα μια, μια δεδαλώδη γραφειοκρατία, η οποία μας πήγε 15 μέρες πίσω, γιατί εμείς στα σχολεία έπρεπε να ήμασταν την 1η του Σεπτέμβρη. Που μπαίνουν και οι εκπαιδευτικοί, που μπαίνουν και οι όλο το βοηθητικό προσωπικό που μπαίνουν τα παιδάκια που είναι μεταξαστέα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μπαίνουν στα ειδικά σχολεία τα παιδάκια που πρέπει να αξιολογηθούν, τα σχολεία, η εργασία τους ξεκινάνε την 1η Σεπτέμβρη. Τότε έπρεπε να βρίσκονται και οι καθαρίστρες στη θέση τους. <Στοί> Στο Δήμο Ηρακλείου βρισκόμαστε σε αυτό το ξύμορο που βέβαια οι πληροφορίε μου λένε ότι το Υπουργείο είπε ότι θα το δει φέτο. Τρία χρόνια τώρα έχουμε το ξύμορο να βάζει κοντά ένα εκατομμύριο Δήμο για να καλύβει την καθαριότητα που κανονικά πρέπει να καλύβεται από το Υπουργείο. Το Υπουργείο προκυρήσει 163 τρίωρα, ώρα, το τονίζω αυτό, και τα σχολεία του Ηρακλείου είναι 260. Δηλαδή, πώ υποθέτουν ότι θα καλυφθεί αυτό το πράγμα. Οπότε, κάθε χρόνο ο Δήμο Ηρακλείου καλείται να βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Υπάρχουν σχολεία που πληρώσανε 500-600 ευρώ για μια μέρα καθαρισμού. Δε, που είναι ο μισθό μια καθαρίστρια για όλο το μήνα. Θα πρέπει να πω. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα μπορέσαν και το καλύψανε για μία μέρα για να γίνει ο αγιασμό. Δεν μπορεί να πάει σε μόνιμη βάση. Αυτό φαίνεται, υπάρχει, το βλέπουμε όλοι. Πάλι με εμά τι ίδιε θα πρέπει να δουλέψουν οι εργολάβοι, που σαφώ και θα αρνηθούμε αν δεν είμαστε σε αυτό το καθεστώ να δουλέψουμε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούν να πάνε τα σχολεία. Και πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί και η λύση με το τι θα γίνει. Δεν γίνεται να λέμε έκτακτε και παροδικέ ανάγκε στα σχολεία. Τα σχολεία ανοίγουν κάθε χρόνο στο 11 Σεπτεμβρίου. Μία του Σεπτέμβρη ανοίγουν για του καθηγητέ. Κλείνουν 30 Ιουνιού και καθόλου το καλοκαίρι γίνονται έργα από, τη, από το από τμήμα συντήρηση του Δήμου. Γιατί αυτοί είναι οι μήνε που μπορούν να κάνουν τη συντήρηση. Οπότε τα σχολεία λειτουργούν καθόλου το χρόνο. Δεν είναι καν δεκάμινα που είναι οι καθαρίστρες. Αλλά δεν είναι και παροδική ανάγκη για να καλύπτεται με συμβάσει ορισμένου χρόνου. Είναι μόνιμε ανάγκε που θα πρέπει να λυθούν με πάγιε και μόνιμε προσλήψει. Και όχι με συμβάσει έργου που κάθε... και συμβάσει εργασία που κάθε χρόνο θα πρέπει να τρέχουμε. Κάντε τι, δεν τι κάνατε, αργήσατε, δεν αργήσατε. Και κυρίω θα πρέπει αυτέ οι ευθύνε να δοθούν σε ένα άτομο. Τώρα έχουμε το φαινόμενο, α πούμε, στο Δήμο Ηρακλείου να εμπλέκονται τρει και τέσσερι αντιδήμαρχοι για να γίνουν προσλήψει μα. Θα πρέπει να είναι και το Υπουργείο μετά, με δύο υπουργού και εκεί. Θα πρέπει όλα αυτά να συγκεντρωθούν σε μία υπηρεσία, να μα αναλάβει μία υπηρεσία και να ξέρουμε ότι αυτοί απευθυνόμαστε και εμεί. Και αυτό που θα αναλάβει την ευθύνη μα να ξέρει ότι έχει ολοκληρωμένη την ευθύνη μα.